Νέες πληροφορίες για το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα το 1997 εξετάζει η Βρετανική αστυνομία. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν ότι η Νταϊάννα δολοφονήθηκε από στρατιώτη των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Ο πρίγκιπας Βίλιαμ και η σύζυγός του Κάθριν ετοιμάζονται για την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση με το νεογέννητο μωρό τους, τον Τζόρτζ, το Σεπτέμβρη. Οι Βρετανοί το περιμένουν με χαρά και πολλοί λένε ότι η Κέιτ ενδέχεται να αποδειχθεί εξίσου αγαπητή όπως η μητέρα του Βίλιαμ, η Νταϊάννα, που σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν 16 χρόνια στο Παρίσι. Και ενώ η θλιβερή επέτειος του θανάτου της πλησιάζει, η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξετάζει νέες πληροφορίες που φημολογείται ότι μιλούν για δολοφονία της Νταϊάννα και του φίλου της Ντόντι Αλφαγέντ από στρατιώτη των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών στις 31 Αυγούστου 1997. Now Scotland Yard has revealed it's assessing fresh allegations contained in a letter from the former parents-in-law of a former soldier, claims that the military murdered Diana. Anything involving Diana in the case itself will be investigated seriously and professionally. They'll have to check the credibility of the source itself, the credibility of the information. Η Scotland Yard δεν ανέφερε ποιες είναι οι πληροφορίες αυτές. Είπε ότι απλώς τις εξετάζει και ελέγχει την αξιοπιστία τους και ότι δεν πρόκειται για επανέναρξη της έρευνας για το θάνατο της Νταϊάννα στη γέφυρα Αλμά στο Παρίσι. Όσο για το παλάτι, δεν εξέδωσε καμία ανακοίνωση. Είναι γνωστό όμως ότι το θέμα στεναχωρεί βαθύτατα τους γιους της Νταϊάννα, Βίλιαμ και Χάρι. Every year, around about towards the end of August, of course, Diana died on the 31st of August. We get the same sort of stories, conspiracy stories, people suggesting that she was murdered. I would simply ask, where is the evidence of this murder? Το 2008 Βρετανικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το δυστύχημα στο οποίο σκοτώθηκε η Νταϊάννα, ο Ντόντι και ο σοφέρ τους οφειλόταν στην υπερβολική ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός του αυτοκίνητου τους και το κυνήγι των παπαράτσι που εκείνη την ώρα τους καταδίωκαν.